Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε στη χθεσινή συνεδρία σήμερα να κάνει ένα πολιτικό σοου. Επέλεξε να πολλώσει τα πράγματα. Ε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να φταίνε γι' αυτό οι τελευταίε δημοσκοπήσεις που δείχνουν άλλε τη Νέα Δημοκρατία να έχει περάσει μπροστά, όπω η χθεσινή του πρώτου θέματο, τη εφημερίδα Πρώτο Θέμα, άλλε τα δύο κόμματα σε ισοπαλία και άλλε με απειροελάχιστη διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι οι πολιτικοί σύμβουλοι του Αλέξη Τσίπρα ε, του ζήτησαν να ανεβάσει τους τόνους, να δημιουργήσει κλίμα πόλωσης, προκειμένου να συγκεντρώσει και πάλι αντισυστημική ψήφο και να αρδευτεί πολιτικά από τα αριστερά του. Ε, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Το βέβαιο είναι πάντως ότι χθες η τακτική αυτή απέβη προ όφελο τη κυβέρνηση. Και αυτό γιατί συσπήρωσε την κυβερνητική πλειοψηφία. Θα είχαμε, και το πιστεύω αυτό που λέω, περισσότερε διαφοροποιήσει στη Βουλή, ιδίω σε επιμέρου θέματα όπω το γάλα ή όπω τα φαρμακεία, αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η εξαιρετικά επιθετική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Επίση, δεν είναι καλό θέαμα να φεύγει και να επιστρέφει το κόμμα στην ίδια συνεδρίαση. Αποχώρησε. Και μετά επέστρεψε πριν από την ψηφοφορία και επέστρεψε κάνοντας παρεμβάσεις mm -hmm. στη διάρκεια της συνεδρίασης. Θέλω να πω ότι η αίσθηση μου είναι ότι βοήθησε την κυβέρνηση και τη βοήθησε διότι δεν ανέδειξε ως σόφιλε τις αδυναμίες, τις γκρίζε και τις μαύρες σελίδες του πολυνομοσχεδίου που πέρασε χθες από τη Βουλή. Αυτό ανέμεναν οι πολίτες. Από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι αυτό το σοου με την πρόταση Μομφή, το οποίο ήξεραν στο κάτω-κάτω τη γραφή ότι δεν πρόκειται να περάσει και γιατί δεν είχε παρέλθει το εξάμεινο από την πρόταση Μομφή κατά τη κυβέρνηση, αλλά και γιατί, όπω είδαμε στην ατζέντα λίγο πριν, ακολουθούσε Eurogroup και δεν επρόκειτο η κυβερνητική πλειοψηφία να αφήσει να χαθεί η ευκαιρία τη εκταμείευση των χρημάτων ε, αυτή την εβδομάδα.